Κάντο άλλες τρεις γραμμές. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Έλα ραπ. Έλα ναι φίλε. Τι λέει. Τι να πει ρε φίλε. Για άφησέ τα Και άφησέ τα. Ο Πάριος αρέσει. Ο Πάριος. Ο Πάριος ο τραγουδιστής. Ο Πάριος όχι ο τωρινός. Ο παλιός Πάριος μ' αρέσει. Ναι. Έχω ένα φιλαράκι το Βασίλη. Ακούμε Πάριο γουστάρουμε. Καλός είναι. Το Πάριος, τον Πάριο τον ακούνε όσοι δεν πηδάνε και τους παρατάνε οι κόμενές τους. Τι γελάς φίλε. Ή φεύγεις μη με πόρο σου φωνάζω, σε αγαπούσα το παραδέχομαι. Εντάξει. Ο Πάριος είναι ο τραγουδιστής του κερατά και του αποτυχημένου εραστή. Κλαψομούνης. Γεια σου Ρεσάκη. Αυτό βλέπω εγώ με τον Πάριο, ο οποίος είναι όμως πολύ καλό στις δεκαετίες του 70. Ο νέος Πάριος. Όχι τώρα που είναι σαν μπουλούκος. Εντάξει, δεν είναι και άσχημος. Ο Σάκης και ο Πάριος για μένα τραγούδησε τα καλύτερα του τραγούδια τη δεκαετία του 70. Τέλος. Χαιρετίσματα στον Τζίμι, Σάκη. Να τον λόγο. Ενώ ο Διονυσίου τραγούδησε και έβγαλε τραγούδια για πιο μάγκες άντρες, δηλαδή για πιο αλυταράδες. Πιο μάγκες τα συζή και τα λοιπά. Κοίταξε έπειτα το τραγουδί, τώρα θα ρωτήσει τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, σταμάτα, ναι. Γιατί είναι και στην Βουργό. Ναι, πάμε. Δεν το ληστεί αυτό. Καλά, λέγε. Λέγε. Αλλά κάνει διαφήμιση εσύ μόνο του Βουργού. Μη μάγκα μα την κουβέντα. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, ακούστε. Γι' αυτό πέθανε. Πολύ μάγκε. Τέλο πάντων, ακού. Ένα quiz πριν είχε ο Τρέγια έβαλε. Τι ομοιότητε λέει, τι έχουν οι ξυλουργοί με του αριανού. Τι κοινό έχουν οι ξυλοκόποι. Με τους αριανούς, έτσι για να κάνουμε και λίγο καλαμπουράκι. Ναι. Ομοιότητα, εγώ έχω μια διαφορά. Οι ξυλουργοί κόβουν κορμούς και οι αριανοί τον έχουν σαν κορμό. Σοπάρε, σοπάρε. Σοπάρε τώρα. Άντε φέρε μας και το Παύλο. Έλα τώρα, λοιπόν, κλείσε. Δύο παρά ένα λεπτό θα δώσουμε την απάντηση. Ωραία, σε δύο λεπτά τρία. Έλα φίλε, ναι. Θα πω και εγώ το δικά μου, ναι. Ναι, γεια σας.